Κενά 3.000 καθηγητών σε γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα εκτιμούν οι εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ ότι θα παρουσιαστούν στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας τις πρώτες ημέρες σχολικού έτους. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Παιδείας, στα σχολεία βρίσκονται ήδη όλα τα βιβλία. Στο μεταξύ, τον αγιασμό στο 9ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Θεσσαλονίκης τέλεσε σήμερα το πρωί ο Μητροπολίτης Άνθιμος με την παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιζικώστα. Με τα αιτήματα των ιδιοκτητών λεωφορείων συντάσσεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τη μεταφορά των μαθητών. Σε συνάντηση που είχε το πρωί ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιζικώστας με τους εκπροσώπους των λεωφορείουχων, υπήρξε συμφωνία μέσω της οποίας οι δύο πλευρές ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση για την εξόφληση των ενταλμάτων πληρωμής της μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2012-2013-2013-2014. Ο κύριος Τζιζικώστας παρήχε στήριξη και στο δεύτερο βασικό αίτημα των ιδιοκτητών λεωφορείων που αφορά την αναδρομικότητα στα δεδουλευμένα τους. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα δώσουν τεχνητή αναπνοή στην κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος, την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Με 51 ναι, 38 όχι και 6 παρών υπερψηφίστηκε η τροπολογία με τις διορθωτικές ρυθμίσεις για τον ΕΝΦΙΑ. Κατόπιν αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ έγινε ονομαστική ψηφοφορία.